Gazing at the blue of the night. Stars are filling up the sky. Σπούδασα κοινωνική θεολογία στο Καποδιστριακό. Τελείωσα. Μετά, δυστυχώς, αρρώστησε ο μπαμπάς μου, οπότε έπρεπε κάπως να τον βοηθήσω κι εγώ και σπούδασα βοηθός νοσηλευτή. Ειδικότητα νευρολογία ψυχιατρική. Πάλι σε τέτοια ανακατεύομαι. Έκανα πρακτική σε ορθοπαιδική κλινική. Τελείωσα και με αυτό. Έκανα μετεκπαίδευση σε διατροφή και ψυχολογία και θετική ψυχολογία. Και μετά και σε συγγραφή. Εντάξει, δεν μπορώ να μην σου μιλήσω για τον μπαμπά, γιατί ο μπαμπάς μου ήταν καθηγητής πανεπιστημίου στο Ιπποκράτειο, Αθηνών. Ήταν καρδιολόγος. Βασικά δεν ήταν απλά γιατρός, ήταν άνθρωπος. Δυστυχώς τον έχασα 1η Απριλίου. Μου την έφερε λίγο, το τρολάρω και λίγο γιατί είναι 1η Απριλιά. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα 4 χρόνια. Ήμουν κλεισμένη σε ένα σπίτι. Εννοείται ότι θα το ξανά έκανα. Ήμουν φροντιστής του. Και ένας λόγος που ασχολήθηκα με την νευρολογία ήταν γιατί ήθελα να κάνω τους ανθρώπους με άνοια να χαμογελάνε, όπως τον μπαμπά μου. Χώρισα, έκλαψα πάρα πολύ για τον πρώην μου, ξεκίνησα τον blog μου και μετά βγήκε το βιβλίο στην πρώτη καραντίνα. Το παίδευα πάρα πολύ, ξέρεις, άμα υπάρχουν και τα συναισθηματικά και αυτά, λες, εντάξει, τι να το γράψω. Στην πρώτη καραντίνα βγήκε το «Και μη χειρότερο», το πρώτο βιβλίο. Είναι 11 ιστορίες γυναικών. Θα σου κάνω τώρα το spoiler. Το 99% είμαι εγώ. Είμαι εγώ και η πρώην μου. Μόνο μία ιστορία δεν είναι δική μου. Πήρα βέβαια και ιστορίες και από φίλους και αυτά και τις πάντρεψα όλες και τις έκανα ιστορίες. Η αλήθεια είναι ότι πάντα στην έκθεση ήμουν πάρα πολύ καλή και μου λέγανε και οι βασκάλες μου άντε να γίνει συγγραφέας και αυτά. Το ήθελε και ο μπαμπάς κιόλας, του άρεσε αυτό. Αλλά πιο πολύ ήθελα να έχει μια κοπέλα που έχει χωρίσει, που έχει περάσει μια τοξική σχέση, να έχει ένα βιβλίο που να της δίνει δύναμη και να προχωράει παρακάτω. Είναι πολύ διαφορετικό το να το διαβάζεις στο ίντερνετ και είναι πολύ διαφορετικό να έχεις ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη σου και ανά πάσα στιγμή να το παίρνεις και να το διαβάζεις. Αγαπώ πολύ το βιβλίο. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πολύ διαφορετικό να πιάνεις ένα βιβλίο στο χέρι σου και διαφορετικό να κάθεσαι έναν υπολογιστή και να διαβάζεις. Ξέρεις τι γίνεται. Έχει χαθεί και λίγο αυτή η γενιά του να πιάνουμε ένα βιβλίο. Είμαστε όλη μέρα σε ένα ίντερνετ. Έχει χαθεί η κοινωνικότητα, όλα αυτά. Οπότε ήθελα ένα βιβλίο που να το πάρει, να το χαρεί. Δεν ήταν δηλαδή και τόσο εσωτερική ανάγκη, όσο ήθελα να έχω ένα βιβλίο στα χέρια μου. They could say they've seen the highest mountain, bottom of the deepest sea. But no one's ever seen, no one's ever seen. Το πρώτο ήταν καθαρά ιστορίες με φυστόρημα. Το δεύτερο είναι τύπου ημερολόγιο. Έχει κάθε μήνα από ένα quote έτσι συμβουλή και δίπλα μπορεί κάθε κοπέλα να καταγράφει τα συναισθήματά της. Ήθελα ουσιαστικά μία κοπέλα να κάνει ψυχοθεραπεία όπως έκανα και εγώ, γιατί για μένα το γράψιμο ήταν ψυχοθεραπεία και είναι. Οπότε περάσαμε στο ημερολόγιο για να μπορέσει μια γυναίκα να καταγράφει τα συναισθήματά της σε καθημερινή βάση. Αλλά ήταν και η αγάπη του κόσμου, έτσι, γιατί μου έστειλε, ας πούμε, μήνυμα μία κοπέλα από Αμερική, Ελληνίδα. Είχα πάθει σοκ, ας πούμε, όταν διάβαζα το μήνυμά της. Λέω, εντάξει, δεν μπορεί να έφτασα και στην Αμερική. Και ήταν πολύ συγκινητικό. Πατούσε πάνω στο πρώτο το βιβλίο. Ήθελα δηλαδή πάλι να δίνω συμβουλές. Μ' αρέσει να βοηθάω. Τώρα στη δικιά μου ζωή, γιατί τα κάνω χάλια, δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Αλλά ουσιαστικά ήθελα πάλι να έχει μία κοπέλα και να καταγράφει τα δικά της συναισθήματα. Είναι ωραίο να τα εξωτερικεύεις με κάποιον τρόπο αυτά που νιώθεις, είτε καλά είτε άσχημα. Πέρα από τα συγχαρητήρια και αυτά, μου στέλνουν πάρα πολλές για συμβουλές. Και μάλιστα, άμα είναι κάτι που δεν το γνωρίζω, δηλαδή, ας πούμε, μου είχε έρθει μανούλα για διαζύγιο και αυτά, τους έχω στείλει σε ειδικούς, σε ψυχολόγους και τέτοια. Πιο πολλές συμβουλές, τύπου πώς να τον κάνω να γυρίσει πίσω, τον έπιασα με άλλη, τι να κάνω, το ζώδιο μου είναι αυτό, τι να κάνω. Δηλαδή, τέτοια. Καλά, τα αρνητικά θα ήταν από τους πρώην, νομίζω, που και αυτοί νομίζω ότι θετικά λένε, γιατί ένας πρώην μου έχει πάρει το βιβλίο με υπογραφή. Δεν μπορώ. Ήταν το καλύτερο που είχα λάβει. I know your gold, all on your own, but we keep.
Μεγάλωσα με καψούρο τράγουδα. Μεγάλη αδυναμία έχω στο Γιάννη Πλούταρχο. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη αγάπη. Θα το στείλω στο Γιάννη.